Έπειτα από τρία χρόνια που θύμιζε κτίριο φάντασμα, το Σεπτέμβριο η σχολή δοκίμων στη φυλάκων στο Ρέθυμνο θα ανοίξει και πάλι τι πύλε τη για να υποδεχθεί το νέο αίμα τη ελληνική αστυνομία, όπω δήλωσε αποκλειστικά στην κάμερα τη νέα τηλεόραση ο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη, Δημήτρη Αναγνωστάκη. Υπήρξε δέσμευση η οποία υλοποιείται το 2015. Θα λειτουργήσουν δύο σχολέ δοκίμων αστιφυλάκων. Η πρώτη θα είναι στην πόλη σα, την πόλη του Ρεθύμνου και η δεύτερη θα είναι στην σχολή, θα είναι στην πόλη της Κομοτηνής. Ε, αυτές οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται άμεσα. Η επαναλειτουργία της σχολής που πλέον έχει δρομολογηθεί αποτελεί πάγιο αίτημα της ραθμιώτικης κοινωνίας αλλά και της Ελλάς στην Κρήτη, καθώς λειτουργεί στο ρέθμινο από το 1951 και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία του. Το θέμα είναι αν θα απορροφήσει ε, μία χρονιά εισαχταίους ή και τις δύο μαζί. Το δεύτερο θα ήταν καλύτερο, και διότι έτσι θα έχουμε και μια καλύτερη παρουσία τη σχολή στο Ρέθμιο, με περισσότερου ανθρώπου, του οποίου και τους χρειαζόμαστε κατά την εκπαιδευτική τους θητεία, για να καλύπτουμε κενά που είναι ομολογημένα. Σε συνάντηση στο Δημαρχείο τη Πόλη, ο Γιώργο Μαρινάκη πρότεινε στον Δημήτρη Αναγνωστάκη η επαναλειτουργία τη σχολή να συνοδευτεί και με τη μεταστέγαση του αστυνομικού μεγάρου στι ίδιε εγκαταστάσει. Πρόταση την οποία είδαν με θετική ματιά τόσο ο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, όσο και οι επιτελάρχε τη Ελλάδα. Υπάρχουν οι χώροι. Και υπάρχει, υπάρχει και η δυνατότητα. Απλώ εκείνο το οποίο κατέστησα σαφέ είναι ότι δεν θα είναι το άλοθη για να λιωθεί η ρήτρα του συμβολέου μας. Εάν παραμένει η σχολή λειτουργούσα και ενεργή, η τοπική κοινωνία δεν νομίζω να έχει καμία αντίρρηση να στεγάζεται και εκεί το αστυνομικό μέγαρο. Οι δύο άνδρες συζήτησαν και το θέμα της ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών της Κρήτης με επιπλέον προσωπικό, ώστε να εμπεδοθεί το αίσθημα ασφαλείας στους πολίτες. Δέσμευση του κ. Αναγνωστάκη είναι πω και αυτό το αίτημα θα βρει άμεσα θετική ανταπόκριση. Μέσω της αναδιάτωσης, παύλου αναδιάταξης των περιφερειακών υπηρεσιών της Ελλάς, θα δούμε πώς θα κάνουμε πολύ πιο αποτελεσματική την παρουσία μας ως προς την αστυνόμευση. Όταν λέω αστυνόμευση δεν είναι την μεγάλη παραβατικότητα η οποία ελέγχεται σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Μιλάω για την παραβατικότητα τη καθημερινότητα. Αυτή που δημιουργεί την αταξία, τον εκνευρισμό και την κακολειτουργία τη πόλη. Στην περιοδία του στην Κρήτη, το Δημήτρη Αναγνωστάκη συνοδεύουν ο προϊστάμενο του επιτελείου του αρχηγού τη Ελλάδα και ο Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομία Νοτίου Ελλάδο.